Την ίδια ώρα, όλο και πιο εφάνταστου τρόπου επιστρατεύουν οι διακινητέ για να μεταφέρουν μετανάστε και πρόσφυγε εδώ στην Ελλάδα. Για του λόγου του, αληθέ είναι μαζί μα η Μίνα Καραμίτρου με ένα αποκαλυπτικό βίντεο Μίνα που φέρνει απόψε στο φω το Open. Οι εικόνε λοιπόν αυτέ που θα δούμε με του πρόσφυγε και μετανάστε, οι οποίοι όπω βλέπετε είναι στιβαγμένοι μέσα στο πόρτ Μπαγκάζ ενό λεωφορείου, σαν να είναι αποσκευέ. Είναι εικόνε που εκτελήχθηκαν σήμερα το πρωί έξω από την Κομωτινή όταν αστυνομικοί από το τμήμα συνοριακής φύλαξης Σαπών έκαναν έλεγχο στο τουριστικό αυτό λεωφορείο το Οδηγούσε ένα Έλληνα. Προπομπό του λεωφορείου ήταν ε, ένα άλλο αυτοκίνητο. Στο οποίο πέβαινε ένα Αλβανό και ένα Πακιστανό. Όλοι έχουν συλληφθεί, καθώ όπω φαίνεται πρόκειται για λάθροδιακινητές που όπω βλέπετε έχουν στη βάξη, επαναλαμβάνω, σαν ναι ανεβαλίτσες, ναι. ναι Ακριβώ 14 άτομα μέσα στο πόρτ Μπαγκάζ, ακριβώ για να μην πέσουν στον έλεγχο τη αστυνομία ή κι αν έπεφταν στον έλεγχο τη αστυνομία, να λέγανε ότι απλώ είμαστε ένα λεωφορείο. Γίνουμε στι δουλειέ μα, δεν έχουμε κάτι ύποπτο. Η αστυνομικοί, βέβαια, θέλω να σα πω, επειδή είναι υποψιασμένοι ότι πλέον οι λάθροδιακινητέ σκέφτονται πολλά εφάνταστα σενάρια mm -hmm. για να μπορέσουν να περνάνε του μετανάστε, ζήτησαν αμέσω να ανοίξει το πόρτο Μπαγκάζ και εκεί βρέθηκαν στο θέαμα αυτό, το οποίο έχει καταγραφεί και στι εικόνε και σα παρουσιάζουμε απόψε. Τα οργανωμένα δρομολόγια που συνεχίζονται και στα σύνορά μα. Ευχαριστούμε πολύ, Μίνα.